Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πάω κάπου να χορέψετε. Όχι σε κάποιο κέντρο ή σε κάποια ταβέρνα ή σε κάποιο κλαμπ. Όχι. Θα σας πάω σε μια σχολή χορού, όπου χορεύουμε παραδοσιακά. Κοντά στην παράδοση, κοντά στα παιδιά, τα μικρά και τα μεγάλα, βρίσκεται η Ιουλία Λιγνού χρόνια τώρα με την αίθουσα χορού Νηρίδες. Σχολή χορού μάλλον. Σχολή χορού Νηρίδες λοιπόν. Εμείς περνούσαμε μια βόλτα από εκεί και επειδή είδαμε κάποια πολύ χαριτωμένα πιτσιρίκια να χορεύουν, είπαμε να σταματήσουμε, να τα δείξουμε και σε εσάς και να πούμε και λίγα λόγια για τα είδη του χορού που μπορούμε να μάθουμε στη σχολή χορού Νηρίδες, αλλά να πούμε και για κάποιο ταξίδι που πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες. Για πάμε, θα μας τα αποκαλύψει όλα η Ιουλία. Ο χορός είναι έκφραση, αλλά είναι και ο κορυφαίος τρόπος διασκέδασης. Αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς, το λέει και η Ιουλία Λιγνού, η οποία είναι η διευθύντρια, ιδιοκτήτρια και χοροδιδάσκαλος εδώ στη Σχολή Χορού Νηρίδες, στην Οδό Θαλασσινού 20. Να μας πει λίγο γιατί ο κόσμος έρχεται να μάθει χορό, ποιες είναι οι ηλικίες που έρχονται εδώ στη σχολή σας και τι συνήθως ζητάνε να μάθουν. Ναι, βέβαια. Εδώ έρχονται από όλες τις ηλικίες, από πολύ μικρά, 4,5, 5, ξεκινάνε συνήθως, μέχρι όσο έχουν διάθεση. Δεν υπάρχει όριο στην ηλικία που μπορεί να μάθει κανείς παραδοσιακούς χορούς. Αρκεί να έχει τη διάθεση και το μεράκι να το κάνει. Εμείς εδώ έρχονται για διάφορους λόγους ο καθένας. Άλλοι θα έρθουν για τη γυμναστική τους, γιατί το βρίσκουν ταυτόχρονα και σαν διασκέδαση. Να διασκεδάσουμε με το χορό, να διασκεδάσουμε και ταυτόχρονα να γυμναστούμε. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν μια εργασία η οποία είναι καθιστική, το προτιμάνε πάρα πολύ. Και για διασκέδαση, για την παρέα τους, για τις εκδρομές που κάνουμε, για το ότι βγαίνουμε έξω και πάμε και χορεύουμε σε άλλες πόλεις. Και για την παρέα της σχολής του μαθήματος. Σχολής. Επίσης, να πούμε ότι μέσα από την εκμάθηση παραδοσιακών χορών είναι ένας πολύ καλός τρόπος του να παραμένουμε πιστοί και κοντά στα χρηστά έθιμά μας. Αυτό είναι στην κουλτούρα μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να συνεχίσουμε και να διατηρήσουμε την πολιτιστική μας παράδοση του τόπου μας, αλλά και της Ελλάδας. Και μια και μίλησες για εκδρομές, ξέρω ότι πρόσφατα υπάρχει μια πολύ καλή εκδρομή, να την πούμε στους τηλεθεατές μας. Βεβαίως. Εδώ το χορευτικό μας ετοιμαζόμαστε να πάμε ένα ταξίδι στη Πράγα, σε ένα φεστιβάλ που γίνεται εκεί, που θα συμμετέχουν διάφορες χώρες από τα Βαλκάνια και από άλλες χώρες και από άλλες πόλεις της Ελλάδας. Εδώ θα αποκαλύψω ότι είμαι και προσκεκλημένη τους και δέχτηκα με πολύ μεγάλη μου χαρά να τους συνοδεύσω στην Πράγα. Να πάνε να χορέψουν και να σας φέρουμε πολύ ωραία πλάνα και από την όμορφη Πράγα φυσικά, αλλά και από το χορευτικό της Σχολής Χορού Νηρίδης, φυσικά όμως και από άλλα χορευτικά από όλη την Ελλάδα που θα λάβουν μέρος. Τώρα εδώ η Ιουλία έχει φροντίσει και μας έχει φέρει μερικά μικρά παιδιά, εκολαπτώμενους χορευτές παραδοσιακών χορών, αγόρια και κορίτσια, καμαρώστε φατσούλες χαμογελαστές, τα οποία θα χορέψουν ειδικά για τους τηλεθεατές εκπομπής μας. Εντάξει παιδιά? Μπράβο. Τι θα χορέψουμε, Ιλία? Θα χορέψουμε ένα νησιώτικο χορό από τα Κύθυρα, το Μεσαρίτικο. Ωραία. Και ό,τι άλλο θέλετε. Ωραία. Ξέρω ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο παραδοσιακούς χορούς, μαθαίνουν, ας πούμε, και άλλους ελληνικούς, όπως είναι το Χασάπικο. Είδα προηγουμένως ένα κομμάτι που κάναμε, μία πρόβα. Να μας χορέψουν λίγο και από αυτό. Βεβαίως, αμένα να χορέψουν και λίγο Ωραία. Από αυτό. Χαρείτε τα λοιπόν. Και μην ξεχνάτε, παραμένουμε κοντά στην παράδοση, χορεύουμε γιατί μας αρέσει, γιατί διασκεδάζουμε, γιατί είναι άσκηση και πάνω απ' όλα ψυχική ευεξία. Yeah.
Krishna.